centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Μαρούλα μου, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα και καλά λαγκουτσάρια, έτσι και όπως μπορούμε να το δούμε μέσα στα σπίτια μας. Κυρία Μαρούλα, εγώ είδατε ότι τον λόγο μου τον κράτησα, γιατί σας είχα πει στο τηλέφωνο, θα ντυθώ. Μαρτυρία υπάρχει. Ντύθηκε. Και ντύθηκα. Την είδαμε την κυρία Μαρούλα χθες. Και μου άρεσες πολύ με τα μαύρα μαλλιά. Δεν ήμουν καλή. Εξαιρετική. Και ευτυχώς βρεθήκαμε με την κυρία Μαρούλα χθες και θυμηθήκαμε λίγο καρναβάλι. Ασφαλώς. Και με πολλούς άλλους. Βεβαίως. Το ερώτημα λοιπόν είναι, Μαρούλα, είναι η μοναδική χρονιά στην ιστορία των ροκουτσαριών που δεν είχαμε εκδηλώσεις ή δεν βγήκαμε στους δρόμους? Κοίταξε, εποχή με εποχή διαφέρει πολύ. Και στα 1906, όπως μας αναφέρει ο Λούδης Σαχίνης, ο παλιός μας λαογράφος, 1906, καλή του ώρα, θυμότανε και συγκεκριμένη ήταν η μέρα του Αγιανιού του 1906. Σαν σήμερα ακριβώς λοιπόν. Του 1906, όταν αποφασίστηκε στην πλατεία Ντολτσό να παιχτεί μία θεατρική παράσταση, ναι, με τη μάχη του Καραϊσκάκη. Μάλιστα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ήταν συνήθεια σε ώρες που η πατρίδα μας ήταν σκλαβωμένη να εξιστορούνται ιστορικά επεισόδια από τις έντοξες μάχες των αγωνιστών του 1921, που έδιναν ελπίδα στον κόσμο, ο οποίος ήταν ακόμη υπό την κατοχή την τουρκική. Φυσικά. Έτσι λοιπόν, εκείνη την ημέρα, όλα αυτά είχαν ετοιμαστεί, ναι, και αρχηγός των Καστοριανών Ραγκουτσάριδων τότε ήταν ο Αργύρης ο Κόκος. Αργύρης Κόκος, Κόκος, ναι. Τώρα μιλάμε για πόσα χρόνια πριν, 1906, ναι. 115 χρόνια πριν. Και δεν μας άφησαν οι Τούρκοι να κάνουμε και την παράσταση και τα ρακουτσάρια? Ακριβώς. Έφτασαν έγκαιρα ειδοποιημένοι οι τζανταρμάδες. Έτσι ήταν, τζανταρμάδες. Ναι. Οι χωροφύλακες οι Τούρκοι. Και τώρα χωροφύλακες θα έρθουν άμα πάνε να κάνουμε. Και φτάνουν εκεί και κάποιος φωνάζει δυνατά. Η πολιτεία έφτακε. Η πολιτεία, μάλιστα. Η αστυνομία. Η πολιτεία έφτασε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και δεν έγινε αρακουτσάρια, έτσι. Ισχυασμένοι, ναι, πρόλαβαν να εξαφανιστούν από την πλατεία, ναι, και έτσι οι χωροφύλακες τη βρήκαν ήσυχη από τους ανθρώπους αυτούς που καταπατούσαν τότε τον νόμο με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, μια χρονιά που δεν έγινε αρακουτσάρια και όλες οι εκδηλώσεις εκείνη τη μέρα στο Αγιανιού, 1906 σαν σήμερα, πήγε η πολιτεία. Πήγε η πολιτεία. Αλλά το ίδιο πρόγευμα συνέβησαν, ναι, άλλα. Δηλαδή, πέρασαν ώρες. Mm-hmm. Δεν φαινόταν ότι κανείς ενοχλούσε τέλος πάντων την πολιτεία, ναι, και να σου καταφθάνουν από το Απόζαρι, ναι, κάμποσοι λεβέντες και όλοι τους ήταν εντυμένοι με στολές της μπάντας του ελληνικού ναυτικού. Α. Η ομάδα αυτή συνοδευόταν από τον δικηγόρο Σωτηράκη του Τουντζή, ναι, που ήταν ντυμένος ναύαρχος. Τι χρονιά αυτό είπαμε, τη χρονιά? 1906, το ίδιο απόγευμα. Α, το ίδιο απόγευμα. Το ίδιο απόγευμα, ναι. Λοιπόν, ο Σωτηράκης του Τουντζής ήταν ντυμένος ναύαρχος και στολή πλοιάρχου φορούσε ο Λεωνίδας Μαυροβίτης, που ήταν και τραπεζίτης. Και κατόπιν έγινε δήμαρχος πόλης. Μάλιστα. Με την απελευθέρωση της πόλης. Δηλαδή έκαναν κάτι παράνομα, βγήκαν ας πούμε... Μα είναι εντυπωσιακό, ναι, που ράψανε στολές και γίνανε μια μπάντα του ελληνικού ναυτικού. Μάλιστα, μάλιστα. Όλοι ενσώματοι λοιπόν πέρασαν από τα στενά σοκάκια και βγήκαν από τη γωνία του αρχοντικού του Πουλιόπουλου και ξεχύθηκαν στην πλατεία. Μάλιστα. Σε λίγο, ναι, γιατί πάλι οι γεντραμάδες, χωροφύλακες. Η πολιτεία. Ναι, η πολιτεία που μάθανε τι γένονταν. Τους πιάνουν. Τους παίρνουν στο δικαστήριο, τους βάλουν πρόστιμο μία χρυσή λίρα. Μία χρυσή λίρα ήταν το πρόστιμο? Ναι, σήμερα, ναι, είναι 300 ευρώ. Πόσο κάνει η χρυσή λίρα? Κάπου τόσο. Κάπου τόσο. Ο τραπεζίτης ο Λεωνίδας Μαυροβίτης πληρώνει, γιατί ήταν, όπως καταλάβατε, και εύπορο άτομο. Και φεύγουν όλοι ελεύθεροι και ωραίοι. Εγώ καταλαβαίνω, Μαρούλα, ότι απλά η ζωή κάνει κύκλους. Κάνει κύκλους.
Έτσι λοιπόν. Και ο Σαχίνης επιλέξει, λέει, γράφει, ότι οι Τούρκοι έκαναν αβαρία. Τους διέκρινε πάντοτε η σύνηση και υποχώρησαν για να μην έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα χειρότερα και ασύμφορα για αυτούς. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό το 1906. Έχουμε και άλλη περίπτωση που διέλυσε η αστυνομία τα ρακουτσάρια. 1943 επί γερμανικής κατοχής. Α, μάλιστα. Μια επί τουρκικής λοιπόν και μια επί γερμανικής. 1943. Τι έγινε στο 1943 λοιπόν? Αναφέρεται πως παρά τη θλίψη που είχαν τα παιδιά, όσα δηλαδή μείνανε μέσα στην Καστοριά, δεν ήταν παιδιά που τα κάλεσε ο στρατός, ήταν πολύ μικρότερα. Ναι. Υπήρχαν σπίθες χαράς που παρέμεναν μέσα σε αυτά τα ταλαιπωρημένα νεανικά κορμιά που ήταν αλλιώς μαθημένα για να τηρούν το έθιμο. Έτσι πήγε μια παρέα παιδιών μέχρι το φρουαρχείο, εκεί που ήταν ο Γερμανός φρούραρχος, για να τους ζητήσουν την άδεια να γιορτάσουν το αντέτη. Τους επιτράπηκε υπό τον όρο ότι δεν θα διαταραχτεί η τάξη. Τι, δεν θα κάνουν φασαρία? Τη μέρα όμως του Ιαννιού βάλανε όλοι τα δυνατά τους να γιορτάσουν χωρίς να τηρίζουν την υπόσχεση. Φυσικά. Και φαίνεται εννοείται. Ο Γερμανός ο αξιωματικός αυτό το πράγμα το πληροφορήθηκε. Ιδίως τη μέρα του προδρόμου με τα βιαλιά, τα νταούλια και ντυμένοι με την έμπνευση της στιγμής φιάστηκαν με ό,τι βρήκαν στα σαντούκια τους. Βρήκαν δηλαδή και ντύθηκαν με φουστανόλες λερωμένες, με μαντία και τα απέθατα, έτσι τα λέγανε τα τσαρούχια. Σύμφωνα με τις συνήθειες των καιρών, όλες οι λαϊκές μπάντες έρχονταν σε συνεννόηση για να παίξουν μαζί με άλλα και ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και εκείνη την μέρα διαλέξανε το «Στη στεριά δεν ζει το ψάρι και ούτε ο Έλλης στη στεριά». Μάλιστα, μάλιστα. Και έγινε χαλασμός. Και όλες οι μπάντες το παίζανε ταυτόχρονα. Ναι. Καταλαβαίνετε τι συνέβαινε. Ανάμεσά τους υπήρχε μια γυναίκα, η Λεβέντισσα, που τη θυμούνται οι παλιοί, η Ελευθερία του Μπάστα, που χόρευε και τραγουδούσε. Και έτσι με αυτά και με αυτά τα αυτιά του φρούραρχου έβγαλαν φωτιές. Άρα λοιπόν εκείνη τη χρονιά τι έγινε? Έγιναν τελικά ή τα διέλυσαν στην πορεία? Όχι, όχι. Ναι, μεν εξοργίστηκε, αλλά φρονίμως ποιόν κατά τον ορδρογράφο Σαχίνη το αντιπαρήλθε. Α, τα άφησε να εξελιχθούν τελικά. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Άρα δεν ήταν ολική, θα λέγαμε, απαγόρευση. Όχι, όχι. Τελικά, ήταν τελικά κάτι... τα κατορθώσαμε. Δηλαδή, προσέξτε τι γίνεται. Και με... προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ηθικό συμπέρασμα τάφω αυτά που λέει η Μαρούλα. Και με τον Τούρκο κατακτητή, τέλος πάντων με κάποιον τρόπο ξαναβγήκαμε. Ντυθήκαμε έστω και μας έπιασε η πολιτεία. Και με γερμανική κατοχή 1943, τέλος πάντων έστω και με την πότα του κατακτητή πάλι κάτι κάναμε. Σήμερα με τον κορονοϊό δεν μπορέσαμε να κάνουμε με αυτόν τον παράξενο κατακτητή απολύτως τίποτα. Υπάρχει κάτι ακόμη? Δηλαδή υπάρχει κι άλλο? Πάλι, πάλι στη μέρα της μέρες κατοχής, ότι μια παρέα συναντήθηκε μέσα στο σπίτι, σε μεγάλο σπίτι, και της οικογένειας Τουμπίδη. Ας το αναφέρω αυτό γιατί είναι γεγονός και είναι συνέντευξη και από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, μπορώ να πω. Έγινε όμως αντιληπτό ότι μέσα υπήρχαν παιδιά που χορεύανε και τραγουδούσανε και έπαιζε το γραμμόφωνο, τέτοιου είδους οικογενειακό πάρτι. Οπότε χτύπησε η πόρτα και μπήκαν 2-3 από τους πιο επικίνδυνους, θα λέγαμε, SS μέσα. Και άρχισαν να κάνουν έρευνα. Και δύο παιδιά τα οποία είχαν μητέρα Γερμανίδα τους εξήγησαν ότι είναι ένα έθιμο και ότι με αυτό το έθιμο χορεύουν και τραγουδούν και θυμούνται τα παλιά. Μάλιστα. Την ιστορία του καρναβαλιού. Και έτσι την κλείδωσαν. Και τότε αφήσανε ένα στρατιώτη με τους φυλάγοι, ενώ η νοικοκυρά του σπιτιού, η κυρία Ανθούλα, έσπευδε να τον κεράσει πολύ πιο συχνά, λίγο τσίπουρο, λίγο κρασάκι, και ήρθε σε κέφι ο Γερμανός. Ήρθε σε κέφι και στο τέλος. Φανταστείτε, ακόμα και οι ξινοί, αυτοί πως να τους πεις τους Γερμανούς, και αυτοί με το ρακουτσάρι ήρθαν σε κέφι. Έπεσε ξερός και δεν ήξερε που ήταν. Αυτά είναι. Και τότε
ένα από τα παιδιά της οικογένειας του Μπίδη, ναι, ο Κώστας, ναι, είπε, παιδιά, είναι ώρα να βγάλουμε τη γαλανόλευκη. Και έτσι μια κοπέλα από τις παρευρισκόμενες φόρεσε και τυλίχθηκε ολόγερα με τη γαλανόλευκη. Μάλιστα. Καταπληκτικό. Μαρούλα, καταπληκτικό πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία που μας είπες και σήμερα. Του χρόνου να είμαστε μαζί. Του χρόνου να είμαστε μαζί και καλά. Καλημέρα. 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 Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.